ιδιαίτερο τρόπο, με βιωματικά παιχνίδια που βλέπω, με ανθρώπους εξειδικευμένους που υπάρχουν στην αστυνομική διεύθυνση πάνω στα ζητήματα αυτά και όχι από μία ομιλία η οποία μπορεί να ήταν και ανιαρή από κάποιον ειδικό σε μία αίθουσα. Άρα συνεπώς πάμε για όλη την περιφέρειά μας, στη δική Ελλάδος, στην Πάτρα, στον Πύργο, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγιο, στην Άπαρτο, να φτιάξουμε αυτά τα θεματικά πάρκα, όπου θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους νέους μας μέσα από τα σχολεία και Γελιανόπουλε, φαντάζομαι, ώστε να προσέλθουν και να πάρουν το δυνατό μήνυμα, το οποίο για μας είναι το εξής. Σε αυτή την νεανική ηλικία χτίζουν τις αναμνήσεις που θα τους ακολουθούν μία ζωή. Για αυτές τις αναμνήσεις, λοιπόν, στην ενήλικη ζωή τους δεν θα πρέπει να ντρέπονται. Άρα, έχει μεγάλη σημασία να δράσουμε, να τους δώσουμε αυτό το μεγάλο μήνυμα ότι η βία δεν πρέπει να υπάρχει στους νέους μας. Δεν πρέπει, για παράδειγμα, το ότι επιλέγει κάποιος μια ομάδα και ο φίλος του, ο διπλανός στο φρανείο, επιλέγει μια διαφορετική ομάδα, αυτό να είναι αντικείμενο, θα έλεγα, μιας αντιπαλότητας και ενός μίσους. Μακριά το μίσος από τα σχολεία, μακριά αυτή η επιθετικότητα, η οποία μεταφράζεται τελικά σε βίαιη πράξη και λόγο και έργο μερικές φορές, πρέπει να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα και πρέπει να κάνουμε όλοι μας την προσπάθεια που πρέπει. Η οικογένεια, η οικογένεια, η κοινωνία, η κοινωνία, η περιφέρεια, η αστυνομία, η εκπαίδευση. Ενώνουμε δυνάμεις και είμαι πολύ χαρούμενος, θα είμαστε λοιπόν στα θέματα.